Τι γίνεται Είχαμε με αυτό το μία θέμα. Διάταξη ολόκληρη για τα ιδιωτικά σχολεία, το οποίο ήταν σοβαρή διάταξη και θα την επαναφέρουμε τώρα σε επόμενο νομοσχέδιο. Αυτό ένα ίσχυε συνολικό... μέχρι το 2002. Ναι, ίσχυε. Μάλιστα. Και εκεί ήταν η επιτήρηση και ο έλεγχος που πρέπει να έχει το δημόσιο στα ιδιωτικά σχολεία. Γιατί τα ιδιωτικά σχολεία υποτίθεται ότι δεν πρέπει να είναι κερδοσκοπικά. Δεν είναι επιχειρήσεις. Άρα είναι κοινή ωφέλεια γιατί κοινωνικό αγαθό παράγουμε. Μέχρι, άρα μέχρι λοιπόν, πρόσφατα ανήκαν στο Υπουργείο Εμπορίου. Μα αυτό ακριβώς θέλουμε. Ότι το δημόσιο πρέπει να έχει... Ο έλεγχος του δημοσίου στις εξετάσεις, στην εξεταστική διαδικασία, σε τι καλύπτει, εξασφαλίζει τα υπόλοιπα? Το δημόσιο πρέπει να έχει τον έλεγχο στην ιδιωτική εκπαίδευση όπως τον είχε. Όπως τον είχε και για το αν θα απολυθούν και το πώς προσλαμβάνονται. Και είδατε αυτό, αυτό θέλουμε να διορθώσουμε, ότι οι ιδιωτικοί καθηγητές δεν μπορούν να ανήκουν στο Υπουργείο Εμπορίου, πρέπει να ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας επειδή είναι καθηγητές. Και ένα τελευταίο, να πάμε και λίγο σε ένα ευχάριστο, αυτό που γίνεται στην Πάτρα τώρα, γιατί εκεί είναι η γενιά, η μελλοντική, τα μυαλά, οι άνθρωποι που βάζουν κάτω. Κοιτάξτε, πολύ γρήγορα επειδή, αυτό είναι πραγματικά από τα ευχάριστα και χαίρομαι που γίνεται. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί 2 φορές στην Πάτρα ότι επειδή υπάρχουν 3 μεγάλα ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ότι πρέπει να συνδεθεί όλη αυτή η έρευνα και η γνώση που παράγεται με την κοινωνία, με την παραγωγή. Είχε ξεκινήσει η περιφέρεια της Πάτρας με το Πανεπιστήμιο Πατρών εδώ και 2 χρόνια και κάναν αυτό το περίφημο Πάτρας IQ. Φέτος το διευρύναμε, μπήκανε όλα τα ιδρύματα, το Επιμελητήριο και η Περιφέρεια, το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Για να καταλάβει ο κόσμος τι κάνουμε. Λοιπόν, είναι η διάχυση, θα γίνεται μία έκθεση κάθε χρόνο με πανελλήνια εμβέλεια και ελπίζουμε πανευρωπαϊκή, κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, όπου θα παρουσιάζονται, θα εκτίθενται όλη η παραγωγή έρευνας που γίνεται στα ιδρύματα και θα έρχονται παραγωγικές δυνάμεις, επιχειρηματίες κλπ. Να πάρουν από αυτή να την τεχνογνωσία. Να βγει έξω από το εργαστήριο. Ακριβώς και αυτό το πράγμα να γίνει μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα μας. Αυτό ακριβώς. Και κάνουμε, νομίζω ότι αυτό θα πετύχει. Ήδη ξεκινάμε και για όλη την Ευρώπη να αποτελέσει ένα κέντρο η Πάτρα. Ήδη αυτή η έκθεση συγκεντρώνει πάρα πολλά ιδρύματα της χώρας και πολύ επιχειρηματικό κόσμο. Ευχόμαστε, παραγωγικό κόσμο. Πραγματικά. Να έχει επιτυχία όλο αυτό. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.